Έξι πολιτιστικοί σύλλογοι που παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της χώρας συμμετείχαν στα Καλλιχώρια 2022. Το πρώτο μουσικοχορευτικό αντάμωμα που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλίχωρος Λαμίας με την συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς, του ΟΠΑΣΤΕ, του Δήμου Λαμιαίων, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας. Παρουσία αυτών των πολιτιστικών συλλόγων που συμμετέχουν απόψε, αλλά και γενικότερα η ύπαρξη πολιτιστικών συλλόγων ανά την Ελλάδα και όχι μόνο ανά την περιοχή μας, εμπεδώνει το αίσθημα του ανήκειν. Είναι πολύ σημαντικό να αισθανόμαστε ότι κάπου ανήκουμε, δεν είμαστε ανέστη. Ανήκουμε πολιτιστικά, πνευματικά, έχουμε τις παρέες μας, τη συντροφικότητά μας, τη συλλογικότητά μας, έχουμε κοινά στοιχεία τα οποία συγκροτούν ξεχωριστές ταυτότητες, οι οποίες όλες μαζί όμως αποτελούν μία άρρηκτη ενότητα. Αυτό είναι υγεία, αυτό είναι πρόοδος, αυτό είναι δυνατά θεμέλια για την κοινωνία του σήμερα και για την κοινωνία του αύριο. Τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια έχουμε αναδείξει αλλά και έχουμε καταδείξει ότι όταν όλες οι συλλογικότητες και όλοι οι θεσμοί σε μια κοινωνία μπορούν και καταπίνουν εγωισμούς, αφήνουν ιεραρχίες και ενώνουν δυνάμεις και αθροίζουν και συστοιχίζουν ιδέες, εμπνεύσεις, οράματα, θελήσεις, τότε έχουμε αποτελέσματα σαν και της σημερινής εκδήλωσης και πολλών δεκάδων, θα μου επιτρέπετε να πω εκατοντάδων, που τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε την ευκαιρία να στηρίξουμε και να συνδιοργανώσουμε. Η αυλαία που ανοίγει σήμερα δίνει το έναυσμα της ταυτότητας της πόλης μας, που είναι η πρωτεύουσα της Ρούμελης και έχει σαν αποστολή την παράδοση, τη λαϊκή παράδοση και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Γι' αυτό με λέω ότι σήμερα ανοίγουν αυτές οι επιτυχιακές εκδηλώσεις με τον καλύτερο τρόπο, με μια ένωση δυνάμεων, ξεκινώντας από το δικό μας το Πολιτιστικό Σύλλογο τον Καλλίχωρο, από έναν χορευδάσκαλο ο οποίος είναι εμπνευσμένος, τον Κώστα τον Φλόρο, με την ομάδα του, με τη συμμετοχή άλλων πολιτιστικών συλλόγων, και εδώ μπορώ να πω ότι η ένωση αυτή δυνάμεων από όλη την Ελλάδα μας δημιουργεί αισθήματα χαράς και αγαλίασης σε μια περίοδο που πρέπει όλοι να ενώνουμε δυνάμεις. Οι Βορεάδες, Χορευτικός Όμιλος Καλαμαριάς, ο Πολιτιστικός και Πνευματικός Σύλλογος Σκάλας Οροπού, ο Σύλλογος Ελληνικών Χορών και Εθνογραφικών Ερευνών Ο Θηρεάτης, Άστρος Κινουρίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθίλης, η Ένωση Ποντίων Φθιώτιδας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πήγασος Λαμίας και ο διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Λαμίας Καλλίχωρος, υπό τους ήχους της ορχήστρας του Οδείου της Μητρόπολης Φθιώτιδας, Γερμανός ο Μελωδός, καθήλωσαν για περισσότερες από 2,5 ώρες τους θεατές της εκδήλωσης που γέμισαν την αίθουσα του Διοικητικού και Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας. Στο σημερινό αντάμωμα της παράδοσης συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι από την περιοχή μας, αλλά και από διάφορες περιοχές της πατρίδος μας, με μεγάλη προσφορά στη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εορτάζουμε τον Ευαγγελιστή της Χαράς, τον Πολιούχο της πόλεως μας, Άγιο Λουκά, και την απελευθέρωση της πόλης μας
το 1944, τέτοια ημέρα, 18 Οκτωβρίου, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Αφιερωμένο λοιπόν σε αυτό το διπλό εορτασμό είναι το σημερινό μουσικοχορευτικό, το πρώτο μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Εμείς, πολλές φορές ως Σύλλογος, έχουμε πάει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος σε παρόμοιες συναντήσεις. Εκεί οι ίδιοι χορευτές μας, μέλη μας, ήταν οι εμπνευστές αυτού του σημερινού ανταμώματος, με ιδιαίτερο ζήλο και επιθυμία μας έλεγαν συνέχεια να πραγματοποιήσουμε μια τέτοια συνάντηση. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου όλα τα μέλη μας και τους χορευτές μας που μου έδωσαν δύναμη να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση και τους εθελοντές μας. Τα Καλλιχώρια 2022 άνοιξαν την αυλαία των εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Λαμίας Αγίου Λουκά και της απελευθέρωσης της πόλης. Εντυπωσιακό ήταν το κλείσιμο της εκδήλωσης αφού όλοι οι χορευτές των συλλόγων ενώθηκαν σε έναν μεγάλο κύκλο. Πρώτος χορευτής σε αυτό το κύκλο ήταν ο Δήμαρχος Λαμιαίων Θήμιος Καραϊσκός.